Ντυμένοι στα χρώματα της θάλασσας, οι περιπατητές της διοργάνωσης Αντεγιά στον Καρκίνο σχημάτισαν ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης χθες στην καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του Συλλόγου, που φέτος είχε εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή. Γεγονός που συμβάλλει στον σκοπό της υποστήριξης καταρχήν των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ασθενείς με καρκίνο, αλλά και για την προσφορά και την υποστήριξη του αιματολογικού τμήματος του νοσοκομείου της ΚΟ. Και φέτος κάνω ό,τι μπορούσατε από ό,τι φαίνεται, γιατί η συμμετοχή ήταν ανέλπιστα μεγάλη. Ανέλπιστα μεγάλη πραγματικά. Είδατε πόσα λεωφορεία ξεκινήσαμε, δεν το περιμέναμε. Να είναι όλοι τους καλά που ήρθανε, να είναι καλά και όλοι αυτοί που μαζεύουν χρήματα στο εξωτερικό και μας στέλνουν, έπρεπε να το πούμε. Έχουμε φίλους στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία που μαζεύουν χρήματα και τα καταθέτουν στο λογαριασμό μας. Ξέχασα να πω στην αρχή βέβαια ότι τα χρήματα φέτος θα πάνε κυρίως στο αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Χρειάζονται βοήθεια τα παιδιά εκεί. Βεβαίως θα ακούσουμε και τι άλλες ανάγκες υπάρχουν και αναλόγως με το πόσα θα συγκεντρώσουμε θα δράσουμε πάλι. Για τους ίδιους τους ασθενείς με καρκίνο, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι δράσεις σας και η συμπαράστασή σας σε αυτούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που όπως ξέρουμε δυσκολεύονται πια να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Ανώνυμα και ποτέ δεν θα δώσουμε ονόματα. Βοηθάμε όσο μπορούμε και για να πάνε και για τις θεραπείες τους. Είμαστε εδώ για όποιον μας χρειάζεται. Κυρίως οι καρκινοπαθείς, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά βεβαίως οι καρκινοπαθείς περνάνε και μέσα από το νοσοκομείο, που πρέπει και εκεί να βελτιώσουμε τις συνθήκες για όλους. Ερχόμαστε να πάνε όλα καλά μέχρι του χρόνου. Θα ανακοινώσουμε σύντομα πάλι πόσα συγκεντρώσαμε. Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ παραπάνω από πέρυσι. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν αρκετά μεγάλη αξία, αν και πάντα λέμε ότι δεν υπάρχουν μικρά ή μεγάλα δώρα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι φέτος αποφασίσαμε ότι τα χρήματα θα δοθούν κυρίως στο αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας, όπου έχει κάποιες ανάγκες. Χρειάζονται οπωσδήποτε πολυθρόνες αιμοδοσίας και αιμοληψίας, που η κάθε πολυθρόνα κοστίζει γύρω στις 4.500 ευρώ. Και χρειάζονται και κάποια μηχανήματα, αναλόγως πόσα θα συγκεντρώσουμε, θα πράξουμε. We decided this year to give the money in order to buy seats for the hematological department of the hospital in Kostown. Each seat costs around 4,500 euros, so we're gonna need 9,000 at least. I'm quite sure we have much more than that. And in the next days we're gonna give a press release out saying exactly how much money we raised and what exactly we're gonna do with that. Στις επόμενες μέρες θα βγάλουμε δελτίο τύπου και θα ανακοινώσουμε το ακριβές ποσό που συγκεντρώσαμε σήμερα και θα σας πούμε και πώς ακριβώς θα διατηθούν τα χρήματα. Θέλω να ξέρετε ότι πάντα βοηθάμε και συμπατριώτες μας καρκινοπαθείς, που πάντα θέλουν να μείνουν ανώνυμοι βέβαια. We also help our cancer patients on the island, and of course they don't wanna get known, so they're anonymous for us. But you can be assured that we're helping them as much as we can. Πραγματικά θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω που σε περίοδο κρίσης και
οι έμποροι του χωριού μας και του νησιού μας ολόκληροι, οι επιχειρηματίες όλοι βοηθήσανε στο να γίνει αυτή η λαχιοφόρος αγορά και για την προσφορά όλων. Many, many thanks to everyone donating all these prizes. We didn't buy anything, so many, many thanks again for them helping us to do this raffle today. So, girls, are we ready? Κορίτσια, είμαστε έτοιμοι? 2 more minutes, they're saying. I don't know what else to say. If somebody wants to say something, come up here. Well, you are on holidays here, so I hope you're enjoying it. And come back next year, make sure that you come back. So some of you will definitely, because we have accommodations here, we here, we there. So, περισσότεροι φίλοι μας εδώ σήμερα είναι τουρίστες και now it's gonna be, it's the 8th this year. We counted one, so next year it's got the 9th. Πολλοί φίλοι μας εδώ σήμερα είναι τουρίστες που κάνουν διακοπές και βέβαια τα δώρα που έχουμε είναι κάποια πακέτα ξενοδοχείων για μια εβδομάδα, 5 μέρες, 3 μέρες από εδώ, 3 μέρες από εκεί. Για αυτούς βέβαια θα είναι πολύ διαλυστικό. Ελπίζουμε να πάνε καλά. Έρχεται η τόμπολά μας, οπότε είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την κλήρωση. Θα παρακαλέσω τα παιδιά που είναι εδώ μπροστά να μείνουν εδώ κοντά μου για να έρθουν να κληρώσουμε τους λαχνούς. Θα σας φωνάζω έναν έναν. Λοιπόν, we are ready to start. Charlie, where are you? Here. Okay, so are you giving out the prizes, Charlie? Yes. Good. So, we're ready to start. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Με ποιον να αρχίσω? Να αρχίσω με τον Δημήτρη, τον πιο μικρό. Έλα, Δημήτρη. Τον Κώστα. Άντε, ο Κώστας πρώτος. Okay, our first prize will be 2 nights accommodation at Laura Hotel, a dinner voucher at Yevsis Restaurant in Kostan, and 2 cocktails at Local Cafe. Λοιπόν, το πρώτο μας δώρα. Laura Hotel 2 νύχτες, Yevsis εστιατόριο γεύμα και Local Cafe 2 cocktails. Και ο τυχερός είναι η κυρία Μαρίνα από το αυλή νούμερο 1079.